Πώ γίνεται ένα δάσκαλο οδήγηση να γίνει ένα από του πλουσιότερους επιχειρηματίε στην Ελλάδα. Ο Δημήτρη Μελισανίδη είναι ίσω ο μόνο που γνωρίζει την απάντηση. Για πολλού, ο Δημήτρη Μελισανίδη είναι γνωστός από την ΑΕ και ξέρουν πω έχει την Αιτζία. Όχι την αεροπορική, εκείνη με τα πετρελαιοειδή. Όμω, ο Έλληνα επιχειρηματία έχει φτάσει μέχρι και το χρηματιστήριο τη Νέα όπου κατηγορήθηκε για υπεξαίρεση εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων. Αυτή είναι η ιστορία του. Ο Δημήτρη Μελισανίδη γεννήθηκε στην Νίκη το 1951. Είναι γιος πρόσφυγα από τον Κάφκασο, του Γιώργου Ζώρα Μελισανίδη. Ο Ζώρα Μελισανίδη ήταν ένα φτωχό πρόσφυγα από τον Πόντο. Καταγωγή του είναι το χωριό Ζέλετσα του Κάρ. Σε εκείνο μετακινήθηκαν το 1878 οι πρόγονοι του από την Αργυρούπολη και Μισχάνα τη Χαλδία. Τα παιδικά του χρόνια θα σημαδευτούν από την επανάσταση των Πολσεβίκων. Ο ίδιο και η οικογένειά του το 1937, με ένα Ισπανικό πλοίο, θα φύγουν μέσω Οδυσσού για την Ελλάδα. Ο Ζώρα εγκαταστάθηκε στην κοκκινιά τη Νίκαια. Επί δεκαετίε πάλευε για την οργάνωση των ποντίων και των ξεριζωμένων Ελλήνων. Πρωτοστατούσε στι προσπάθειε να διατηρηθεί ο πολιτισμό του πόντου και ενίσχυε χωριστικέ ομάδε εργάστηκε ω οδηγό αστικών λεωφορείων στην Νίκαια. Ερωτεύτηκε μία κοπέλα, τη Βέρα, με την οποία παντρεύτηκαν και απέκτησαν τρία παιδιά: τον Δημήτρη, τον Ιάκωβο και την Όλγα. Στη συνέχεια άνοιξε σχολείο οδηγό στην Κοκκινιά. Η κατασκευή του κτηρίου τη Ένωση Ποντίων Νίκαια Κορυδαλού σε ένα βαθμό οφείλεται στο Ζώρα Μελισανίδη. Στα μέσα τη δεκαετία του 50, σε μία ποντιακή γιορτή, προσκλήθηκε παραστή η Βασίλισσα Φρεντερίκη. Ο Ζώρα Γκρινό Λιράρη, γονάτισε μπροστά τη και έπαιξε έναν ωραίο ποντιακό σκοπό. Τη ζήτησε να του τάξει σύμφωνα με το έθιμο. Η Φρυδερίκη τον ρώτησε τι θέλει να του τάξει. Ο Ζωρά τη απάντησε πω το όνειρό του ήταν να αποκτήσει ο σύλλογο στέγη και βιβλιοθήκη. Η Βασίλισσα έδωσε αμέσω μία επιταγή για τη βιβλιοθήκη. Έπειτα είπε στον Δήμαρχο πω εντό των ημερών θα διατεθεί και άλλο χρηματικό ποσό για ολοκληρωθεί το κτίριο. Έτσι έγινε η λέσχη ποντίων. Ο Ζωράς Μελσανίδη πέθανε το 2002 σε ηλικία 82 ετών. Η ζωή του έχει αποτυπωθεί στο βιβλίο του Τάσου Κοντογιανίδη Ο Ζωράς του Πόντου. Ο Δημήτρη Μελσανίδη μεγάλωσε σε λαϊκέ νοικίε. Στη Νίκαια, τον Κορυδαλό και την Κοκκινιά. Σε αλάνε, παράγκες και σπιτάκια με μικρέ αυλέ γεμάτε λουλούδια και προσφυγιά. Η πρώτη του δουλειά ήταν στο σχολείο οδηγών του πατέρα του. Χρησιμοποιώντα ένα μίνι κούπερ, εκπαίδευε υποψήφιου οδηγού. Στη συνέχεια, άνοιξε τι δικέ του σχολέ οδηγών. Την πρώτη στον Κορυδαλό το 1975. Ύστερα στη Νίκαια, την Κυφυσιά και το Παλαιό Φάληρο. Η επωνυμία τη πρώτη του εταιρεία ήταν Σχολείο Οδηγών το Μίνι. Στι αρχέ τη δεκαετία του 90, ο Μελσανίδης αγόρασε μία μπάριζα. Η μπάριζα είναι μία μικρή φορτηγίδα που χρησιμοποιείται για να εφοδιάζει μεγαλύτερα πλοία. Με το μικρό αυτό πλοιάριο ξεκίνησε την δραστηριοποίησή του στο λιμάνι του Πειραιά. Η Aegean Oil. Το 1995, μαζί με τον αδερφό του Ιάκωβο, ο Δημήτρη Μελισανίδη ιδρύει την Aegean Oil, ανώνυμη εταιρεία βιομηχανικού και εμπορικού περιεχομένου. Η εταιρεία έχει έδρα τον Πειραιά και σκοπό την εμπορία πετρελαιοειδών. Μόλι τέσσερα χρόνια αργότερα, το 1999, η Aegean εξαγοράζει τι εγκαταστάσει αποθήκη πετρελαίου τη Ευρώη. Που βρίσκονταν στην Αλεξανδρούπολη. Μέσω αυτής της εξαγοράς απέκτησαν άδεια εμπορίας πετρελαιοειδών κατηγορίας Α. Κατέχοντας αυτήν την άδεια, μπορούσαν πλέον να εμπορεύονται πετρελαιοειδοί εντός της ελληνικής επικράτειας. Η Aegean Oil πλέον αναφέρεται ως Aegean Oil. Μέσα στα πρώτα δύο χρόνια, κατάφερε να διαθέτει περισσότερα από 150 πρατήρια καυσίμων στην Ελλάδα. Το 2008, η εταιρεία ξεκίνησε τη διάθεση λιπαντικών πλοίων και λιπαντικών εσωτερικής αγοράς με το σήμα Aegean. Το 2011 ενεργοποιήθηκε η θηγατρική Temeteron επέ. Σκοπός της ήταν η διαχείριση ιδιολειτουργούμενων πρακτήριων καυσίμων. Η αρχή έγινε με το σταθμό εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών Αλμυρού, λίγο πριν το Βόλο. Η εταιρεία εμπορεύεται καύσιμα εσωτερικής αγοράς, βενζίνη αν λέτε 95, βενζίνη αν λέτε 100, πετρέλαιο κίνησης και πετρέλαιο θέρμανσης, ναυτιλιακά καύσιμα, μαζούτ και πετρέλαιο μαρίν και λοιπάντικα, εσωτερικής αγοράς και ναυτιλιακά. Αυτή τη στιγμή η Αιτζίνα διαθέτει περισσότερα από 700 πρατήρια σε ολόκληρη την Ελλάδα. Απασχολεί περίπου 2.500 εργαζόμενους και κατέχει περίπου το 10% της εγχώρης αγοράς. Ο συνολικός της Τζέρουσα πωλήση για το 2022 ήταν 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Η Aegean Marine Petroleum. Επίσης το 95, ο Δημήτρης Μελισανίδης ίδρυσε την Aegean Marine Petroleum. Σκοπός της ήταν η εμπορία ναυτιλιακών καυσίμων, bunkering. Δύο χρόνια αργότερα, η εταιρεία δημιουργεί ένα κέντρο ανεφοδιασμού στο Κιβραλτάρ. Σειρά παίρνουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα το 2000, η Τζαμάικα το 2004 και η Σιγκαπούρη το 2006. Η εταιρεία καταλήγει να διαθέτει 20 σταθμού ανεφοδιασμού μέχρι σήμερα και ο στόλο στην αριθμή περίπου 57 δικά τη δεξαμενόπλια. Το Δεκέμβριο του 2006 η Aegean Marine Petroleum προχωράει στην IPO τη. Οι μετοχέ τη διατίθενται στο χρηματιστήριο τη Νέα Υόρκη με το σύμβολο ANW. Με την κίνηση αυτή η εταιρεία κατάφερε να αντλήσει ρευστότητα 170 εκατομμυρίων δολαρίων από την Αμερικανική αγορά. Αν θέλει και εσύ να επενδύσει σε μεγάλε πετρελαϊκέ εταιρείε ή κάθε είδου πολυεθνική στο χρηματιστήριο, ο ευκολότερο τρόπο για να το κάνει είναι με έναν δωρεάν λογαριασμό στη Φιντομή 24. Αν πάλι προτιμά να αγνοήσει τα χρηματιστήρια και την αστάθειά του, ή θέλει να αφιερώσει λίγο χρόνο για να αναλύσει καλύτερα την αγορά, αξίζει να ρίξει μια ματιά στο λογαριασμό D. Πλέον, ο λογαριασμό D προσφέρει επιτόκιο 3,89% για καταθέσει σε ευρώ, βασισμένο στο κειμενό με επιτόκιο του δίχτυ Euribor, και 5,31% για καταθέσει σε δολάρια, βασισμένο στο κειμενό με επιτόκιο του δίχτυ SOFR. Και έχουμε πάντοτε πλήρη πρόσβαση στα χρήματά μα. Επιπλέον, τα νέα αποταμιευτικά προγράμματα έχουν επίση επιλογέ για προθεσμικέ καταθέσει 3, 6 ή 12 μηνών με υψηλότερο επιτόκιο. Έω 6,42% για τα ευρώ και 8,76% για τα δολάρια. Θα έχω όλε τι λεπτομέρειε και το σύνδεσμο για να ανοίξει το λογαριασμό σου στη Freedom 24 στην περιγραφή και το πρώτο σχόλιο. Χρησιμοποιώντα το δικό μα σύνδεσμο για τη δωρεάν εγγραφή σου, θα έχεις ένα μοναδικό extra bonus. Ο Δημήτρη Μελισανίδη ήταν μεγαλομετοχός τη Aegean Marine Petroleum μέχρι το 2016. Πούλησε 1,5 εκατομμύρια από τις μετοχές του, αξίζει 91,5 εκατομμύρια δολαρίων. Ο ίδιο παρέμεινε στη θέση του εντεταλμένου συμβούλου της εταιρεία. Παράλληλα, η κίνηση του αυτή ερμηνεύτηκε από διεθνείς αναλυτέ ω θετική και εκτόξευσε τιμή τη μετοχή. Στα αποτελέσματα του Δεύτερου του 2016, τα κέρδη της Aegean Marine Petroleum αυξήθηκαν κατά 29,9%. Η ανώτερη τιμή που έφτασε ποτέ η μετοχή της ήταν στα 35,5 δολάρια. Όμως, στις 5 Νοεμβρίου του 2018, η τιμή της μετοχής της Aegean Marine Petroleum είχε πέσει στα 0,66 δολάρια. Η εταιρεία έκανε αίτηση να ενταχθεί στο άρθρο 11 του πτωχιστικού κώδικα των ΗΠΑ. Ταυτόχρονα, το χρηματιστήριο τη Νέα Υόρκη διέγραψε τη μετοχή τη. Όλα αυτά ήταν απόρρια ενό τεράστιου σκάνδαλου υπεξαίρεση. Το σκάνδαλο. Το Μάιο του 18, το διοικητικό συμβούλιο τη Aegean Marine Petroleum προσέλαβε μία από τι μεγαλύτερε εταιρείε λογιστικών ελέγχων στον κόσμο. Τη Βρετανική Ernst Young. Σκοπό τη ήταν ο έλεγχο για τυχόν κακοδιαχείριση στα οικονομικά τη εταιρεία. Το πόρισμα τη Ernst Young μιλάει για σκάνδαλο. Σύμφωνα με αυτό, υπεξαιρέθηκαν 300 εκατομμύρια δολάρια από το κεφάλαιο της Aegean Marine Petroleum την περίοδο 2015 έως 2017. Τα κεφάλαια αυτά είχαν διοικητευθεί σταδιακά στην εταιρεία Oil Tank Engineering and Consulting. Η χρηματοδότηση έγινε μέσω τεσσάρων εταιρικών σχημάτων και λιφών, Shell Companies. Αυτό σημαίνει πως δεν υπήρξε κάποια δραστηριότητα ή εμπράγματα ανταλλάγματα. Δηλαδή δόθηκαν όλα αυτά τα χρήματα χωρί να υπάρχει οικονομικό αντικείμενο, όπω παροχή υπηρεσιών ή έργου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση τη Aegean Marine Petroleum, η Oil Tank είχε αναλάβει το 2010 για λογαριασμό τη την επίβλεψη κατασκευή ενό σταθμού ανεφοδιασμού πλοίων στη Φουτζάερα των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Όμω, το πόρισμα αναφέρει ότι το συμβόλαιο αυτό χρησιμοποιήθηκε για τη διοχέτευση χρημάτων προ την Oil Tank επιζημία της Aegean Marine Petroleum. Αυτό έγινε μέσω υπερτιμολογήσεων και χρεώσεων που κρίνονται υπερβολικές. Σε δημοσίευμά του, οι Financial Times αποκαλύπτουν ότι αυτός που ελέγχει την Oil Tank είναι ο Δημήτρης Μελσανίδης. Θα έχω το link στην περιγραφή. Η εφημερίδα αναφέρει ότι η Oil Tank χορήγησε δάνειο ύψους 2,7 εκατομμυρίων στην PAEI, συνδέοντας ουσιαστικά την εταιρεία με τον Μελσανίδη. Σε άρθρο του στο Inside World Football, ο δημοσιογράφο Πολ Νίκολσον λέει πω υπάρχουν email που ανταλλάχθηκαν μεταξύ του Μελσανίδη, στελεχών τη ΑΕΚ και του διευθυντή τη Oil Tank. Θα έχω και αυτό το link στην περιγραφή. Αυτά δείχνουν πω οι πόροι τη Aegean διοικητεύτηκαν μέσα από την Oil Tank στην ΑΕΚ. Υπάρχει ένα email του οικονομικού διευθυντή τη ΑΕΚ, Δημήτρη Πάτκα, στον Εμιλίο Βραχυπέδη τη Oil Tank. Σε αυτό ζητούσε να εξασφαλίσει ότι μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου του 2015 η δόση του ποδοσφαιριστή Βάργας ύψους 19.890 ευρώ και τον Μπουάνα Νότε 23.880 ευρώ θα έχουν πληρωθεί. Παράλληλα, η Επιτροπή της Aegean Marine Petroleum αναφέρει «Έχουμε λόγους να πιστεύουμε ότι ο Oil Tank ελέγχεται από μια πρώτη συνδεδεμένη εταιρεία ή με το Ο υπεύθυνο για την κακοδιαχείριση των χρημάτων αυτών ασκούσε σημαντικό έλεγχο στο προσωπικό και περιουσιακά στοιχεία τη εταιρεία. Μέσω διαφόρων μεθόδων, όπω οικονομικέ απειλέ, αλλά ακόμα και φυσική βία. Συνεχίζει δε να έχει πρόσβαση και έλεγχο στα ηλεκτρονικά και φυσικά αρχεία τη εταιρεία. Η διοίκηση δεν μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση σε email και ψηφιακά στοιχεία στο σερβέρ τη εταιρεία. Η προσπάθεια τη παρεμποδίζεται μέσω απειλών στη Ακόμα έχει καταγραφεί μια προσπάθεια μόνιμη διαγραφή των αρχείων αυτών. Η απόπειρα έγινε μέσω απομακρυσμένη εγκατάσταση λογισμικού από άνθρωπο που είχε δικαιώματα διαχειριστεί. Για το σκάνδαλο έχει κατατεθεί αγωγή κατά του Μελισανίδη και στελεχών σε Αμερικανικό δικαστήριο. Για το Μελισανίδη, το δικαστήριο αναγνώρισε ότι δεν έχει γενική δοσηδικία αφού είναι κάτοικο Ελλάδα. Το δικαστήριο κατέληξε ότι δεν έχει δικαιοδοσία να εξετάσει την υπεξαίρεση. Έκρινε όμω ότι ο Μελισανίδη παραβίασε την νομοθεσία. Αναγνώρισε πω όταν η Αιτζίαν εξαγόρασε τι μετοχέ του, ο ίδιο είχε στην κυριότητά του ουσιώδει πληροφορίε. Πληροφορίε μη προσβάσιμε στο ευρύτερο κοινό. Ουσιαστικά έκανε insider trading. Έτσι, το δικαστήριο αποφάσισε να συνεχιστεί η υπόθεση για τον Δημήτρη Μελισανίδη, μαζί και για τι δύο ελεγκτικέ εταιρείε που δεν κατάφεραν να εντοπίσουν την επεξαίρεση των 300 εκατομμυρίων δολαρίων και να ιδιοποιήσουν τους μετόχους. Ο Μελισανίδη, με υπόμνημά του στι 12 Ιουλίου του 2021, αρνήθηκε τα όσα του προσάπτονται. Θα το έχω και αυτό στην περιγραφή. Όσον αφορά τι δύο ελεγκτικέ εταιρείε, αυτέ ήταν τα ελληνικά τμήματα τη Δελουά και τη Price Waterhouse Coopers. Η πρώτη είχε ελεγκτικό ρόλο από το 2006 έω το 2015 και η δεύτερη από το 2016. Οι μέτοχοι τη Aegean Marine Petroleum κινήθηκαν εναντίον του διότι θεωρούσαν ότι η κακοδιαχείριση έπρεπε να είχε εντοπιστεί από του ελέγχου που είχαν κάνει. Τελικά, οι δύο εταιρείε κατέληξαν σε συμβιβασμό ύψου 29,8 εκατομμυρίων δολαρίων, 14,9 εκατομμύρια έκαστη. Με τα χρήματα αυτά, πάβουν οι αξίε των μετόχων προ τι εταιρείε αυτέ και αποσύρεται η αγωγή εναντίον του. Μετά την πτώχευσή τη, η Aegean Marine Petroleum εξαγοράστηκε από την Mercuria Energy Group Limited και λειτουργεί υπό αυτήν την επωνυμία μέχρι και σήμερα. Ο ΠΑΠ. Το 2013, ο Δημήτρη Μελισανίδη συμμετείχε ενεργά και δυναμικά στην αποκρατικοποίηση του ΟΠΑΠ. Ο Μελσανίδης συμμετέχει με ποσοστό 33,3% στην εταιρεία Emma Delta. Η Emma Delta αγόρασε το 33% του οργανισμού με αντίτιμο 622 εκατομμύρια ευρώ, ευρώ άμεσα και άλλα 30 εκατομμύρια σε δόσεις ο Μελισανίδη συμμετείχε με περίπου 215 εκατομμύρια ευρώ. Το κέρδο για το ελληνικό δημόσιο εκ πρώτη όψεω φαίνεται τεράστιο. Όμω, σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική που αποτιμά τι εταιρείε τυχερών παιχνιδιών ω 10 φορέ τα ετήσια κέρδη του, το ποσό είναι μικρό. Τα κέρδη του ΟΠΑΠ για το 2012 ήταν 503 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι τα 652 εκατομμύρια ευρώ που έδωσε η για το 33% του ΟΠΑΠ αντιστοιχούν σε μόλι 4,4 φορέ τα περσινά του κέρδη. Αν η ελληνική κυβέρνηση είχε ακολουθήσει τις διεθνεί πρακτικές αξιολόγηση, θα έπρεπε να εκτιμήσει το 33% του ΟΠΑΠ στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Το 2022 ο Μελισανή αποφάσισε να απεμπλακεί από τον ΟΠΑΠ. Μέσω τη συμμετοχή του ΝΕΜΑ ΔΕΛΤΑ κατήχε εμέσω το 10,99% τη εταιρεία. Αρχικά μεταβίβασε το 5% με άγνωστο τίμημα. Στη συνέχεια πούλησε το υπόλοιπο 5,99% με τίμημα 327,4 εκατομμύρια ευρώ. Σε σχέση με τα 215 εκατομμύρια τα οποία πλήρωσε την εξαγορά, προκύπτει σίγουρο κέρδο 110 εκατομμύρια ευρώ. Μπορούμε με ασφάλεια να υποθέσουμε ότι με την νωρίτερη παραχώρηση του 5% το κέρδος του θα πλησίασε τα 200 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, από τα μερίσματα εισέπραξε περίπου 218 εκατομμύρια ευρώ σε 9 χρόνια. Κοινώ, ο Μελισανίδη αποχώρησε από τον ΟΠΑΠ με κέρδο σχεδόν 200% επί τη αρχική επένδυση. Αθλητισμό. Δηλαδή, ΑΕ. Ο Δημήτρη Μελισανίδη έχει πάθο στον αθλητισμό. Ασχολούταν με τον Ιωνικό Νίκαια από τα τέλη τη δεκαετία του 70, όταν αγόρασε το ποδοσφαιρικό τμήμα τη ομάδα. Το 89, Επί τη προεδρία του, ο Ιωνικό ανέβηκε στην Αλφα για πρώτη φορά στην ιστορία του. Την αμέσω επόμενη χρονιά, ο Μελισανίτη αποχώρησε. Η ομάδα δεν έβρισκε κάποιον διαθέσει τα 50 εκατομμύρια δραχμέ για να μετατραπεί από ερασιτεχνική σε ΠΑΕ. Με βάση τον πληθυσμό, τα 50 εκατομμύρια δραχμέ αντιστοιχούν σήμερα σε 686.000 ευρώ. Το πέρασμα του Μελισανίδη από τον Ιωνικό δεν ήταν παρά το ζέσταμα για ασχοληθεί με τη μεγάλη του αγάπη. Την τον Ιούνιο του 1992 μαζί με τον τότε συνεργάτη του Γιάννη Καρά, αγοράζουν την ποδοσφαιρική ομάδα της ΆΗ. Το ποσό που διέθεσαν οι Μελισσανίδες και η Καρά στην πρώτη χρονιά ήταν μαμούθ. 300 εκατομμύρια δραχμέ για τις μετοχές, 200 εκατομμύρια για τρέχοντα έξοδα και 500 εκατομμύρια για μεταγραφέ. Με βάση τον επιλευθερωσμό 20 ετία, οι επένδυσαν περίπου 14 εκατομμύρια ευρώ ο Μελσανίδη αναλαμβάνει ω πρόεδρο και ο Καρά ω διευθύνοντα σύμβουλο. Οι φευγάτιοι παίχτε συμφωνούν να παραμείνουν και στην ομάδα έρχονται ποδοσφαιριστέ που θα αποτελέσουν τον κορμό τη τα επόμενα χρόνια. Η Λία Σατματζίδη, Γιώργο Αγορογιάννη, Χάρη Κοπίτσι και Βασίλη Τσιάρτα ήταν οι πρώτοι. Έσθηση προκάλεσε η μετακίνηση του Τόσου Μητρόπουλου από τον Ολυμπιακό. Το 1995 οι Μελισανίδη και Καρά πούλησαν την Παέα ΑΕΚ στο Μιχάλη Τροχανά, λαμβάνοντα 1,26 δισεκατομμύρια δραχμέ. 636 εκατομμύρια ο καθένα. Λίγο καιρό μετά, ο Τροχανά καταγγείλει τον Μελσανίδη για κατάχρηση 30 εκατομμυρίων δραχμών από τα ταμείο τη ΠΑΕ. Η διαφωνία του κρατήθηκε στα γνωστά επίπεδα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Με του χαρακτηρισμού ψεύτη, δημαγωγό, απαταιώνα, τραμπούκο να πηγαίνουν έρχονται μεταξύ του. Το 99 ο Τροχανά πούλησε την ΑΕΚ στη βρετανική εταιρεία English National Investment Company. Εισέπραξε το ποσό του 2,4 δισεκατομμυρίων δραχμών. Η επενδυτική εταιρεία παραχώρησε το μάτι του συλλόγου στο Δημήτρη Μελισανίδη, δίνοντά του δυνατότητα να επιστρέψει. Η ΑΕΚ τερμάτισε δεύτερη την επόμενη χρονιά, όμω ο Μελισανίδη δεν τα βρήκε με του Άγγλου και αποχώρησε το καλοκαίρι. Σημαντικότατη στιγμή τη δεύτερη θητεία του ήταν το φιλικό παιχνίδι τη ΑΕΚ με την Παρτιζάν στο Βελιγράδι Εν μέσω πολέμου, η αποστολή τη ΑΕΚ ταξίδεψε οδικό στο Βελιγράδι, χωρί να έχει καμία εγγύηση ασφάλεια. Τη μεγάλη Τετάρτη, 7 Απριλίου του 99, και θέλω να δείξει ότι ο αθλητισμό είναι κατά του πολέμου, έφτασε σε Σερβική πρωτεύουσα. Η υποδοχή από του Σέρβου ήταν θερμή, και τότε ο τότε πρωθυπουργό Μίλαν Μιλουτίνοβιτ ήταν συγκινημένο. Για την ιστορία, ο αγώνα διεξήχθη με 25.000 θέατε στι κερκίδε στο 61 και το σκορ ήταν 1-1, εισέβαλαν στο αγωνιστικό χώρο για να ευχαριστήσουν του Έλληνε και να του προτρέψουν να φύγουν πριν νυχτώσει και αρχίσουν να πέφτουν οι βόμβε. Μετά την αποχώρησή του, ο Μελσανίδης έμεινε μακριά από τα κοινά τη ομάδα για περίπου 15 χρόνια. Η περίοδο αυτή ήταν ταραχώδη για του σύλλογο και στενάχωρη για του του. Το 2013 η ομάδα υποβάστηκε αγωνιστικά στη Β' Εθνική και αμέσω μετά στη Γάμα Εθνική λόγω πτώχευση. Τότε ήταν που ο Μελισανίδη ανέλαβε ξαναδράση. Μπαίνω εγγυητή και μπροστάρη, είπε. Και πήρε την ευθύνη να οδηγήσει την ομάδα από τα αριστεχνικά στα μεγάλα σαλόνια του ελληνικού ποδοσφαίρου. Και το κατάφερε. Η ομάδα επέστρεψε στην πρώτη εθνική. Κατέκτησε δύο πρωταθλήματα το 18 και το 23. Και δύο κύπελα του το 16 και το 23. Ορόσημο στην παρουσία του Μελισανίδη αλλά και γενικά στην τη ΑΕΚ είναι η κατασκευή του νέου του γηπέδου. Από τη στιγμή που ο Μελισανίδη επέστρεψε στην ομάδα, είχε θέσει το γήπεδο ω πρωταρχικό του στόχο. Η έκδοση τη άδεια κατασκευή πέρασε από χίλια κύματα. Ο τότε δήμαρχο Νέα Φιλανδία τη Αλκυδόνα, Άρη Βασιλόπουλο, αγωγή στο Συμβούλιο τη Επικρατεία κατά τη απόφαση που παραχωρούσε έξι στρέμματα από το άλσο τη Νέα Φιλανδία στην Ερασιτεχνική ΑΕΚ, προκειμένου να κατασκευάσει το γήπεδο. Η αγωγή απορρίφθηκε, αλλά ο Δήμαρχος επανήλθε όταν το θέμα του γηπέδου τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Τελικά όλα πήγαν καλά για την ΑΕ. Και η οικοδομική άδεια εκδόθηκε τον Ιούλιο του 2017. Τα έργα για την κατασκευή του γηπέδου ξεκίνησαν τον ίδιο μήνα. Όσον αφορά τη χρηματοδότηση, οι απόψει συγκρούονται. Κάποιοι υποστηρίζουν πω το γήπεδο έγινε με ιδιωτική πρωτοβουλία και κάποια κονδύλια τη Ευρωπαϊκή Ένωση για την ανάπτυξη. Άλλοι πω η πολιτεία συμμετείχε ενεργά, δίνοντα χρήματα τη περιφέρεια Δυτική. Εμεί, μην μπορώ να γνωρίζουμε την απόλυτη αλήθεια, θα παραθέσουμε ό,τι γράφει η Wikipedia, επικαλούμενη άρθρο του κόντρα.gr. Θα έχω και αυτό το link στην περιγραφή. Το κόστο ανήλθε περίπου στα 75 εκατομμύρια ευρώ και η χρηματοδότηση έγινε σε τρία στάδια. Το πρώτο στάδιο ήταν περίπου 20 εκατομμύρια. Στο δεύτερο, συμμετείχε και η Περιφέρεια Αττική, με περίπου 22 εκατομμύρια. Το τρίτο στάδιο ήταν περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ. Σε αυτό το τρίτο στάδιο. 10 εκατομμύρια ευρώ διέθεσε ο ΟΠΑ για την εμπορική ονομασία του γηπέδου με συμφωνία που προβλέπει πενταετή διάρκεια. Το γήπεδο εγκαινιάστηκε το Σεπτέμβριο του 2022, όπου η ΑΕΚ κέρδισε τον Ιωνικό στα πλαίσια του πρωταθλήματο. Το πλήρε όνομα του γηπέδου είναι Κέντρο Αθλητισμού, Μνήμη και Πολιτισμού Αγία Ζωφιά και η εμπορική επωνυμία του ο Παπαρένα. Ρωτήστε όμω εάν ο παδό τη ΑΕΚ θα το πει απλά Αγία Σοφιά έχει χωρητικότητα περίπου 32.000 θεατών. Οι θύρε του, εκτό από την κλασική αριθμίση, φέρουν και ονόματα από πόλει τη Μικρά Ασία. Στα εγγένεια του γηπέδου, ο Δημήτρη Μελισανίδη ήταν φανερά συγκινημένο αλλά πανευτυχή. Στην ομιλία του, μίλησε για τα ανεπέρνητα εμπόδια που ξεπεράστηκαν και την ιστορική δικαίωση τη ομάδα. Χόρεψε ποντιακά τραγούδια και γλέντισε με την καρδιά του. Δικαστικέ περιπέτειες η σχέση του Δημήτρη Μελισανίδη με τη δικαιοσύνη είναι αρκετά συχνή. Νωρίτερα αναφερθήκαμε αναλυτικά στο ζήτημα τη υπεξαίρεση τη Aegean Marine Petroleum, η οποία ερευνάται τα Υπάρχουν όμω και άλλε υποθέσει, τελεσίδικε. Λαθρεμπόριο πετρελαίου. Το Μάιο του 1996, το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Πειραιά, με βούλευμά του, εξέδωσε ένταλμα σύλληψη για του Δημήτρη Μελισανίδη και Γιάννη Καρά. Η πρώην ιδιοκτήτη τη ΣΑΕΚ ήταν συνέτερη στην εταιρεία Πετρελαίου Αιγαίου. Κατηγορούνταν ότι το 1994 είχαν διακινήσει στην αγορά μεγάλε ποσότητε πετρελαίου, που εμφάνιζαν ότι χρησιμοποιήθηκαν σε εικονικού ανεφοδιασμού 35 ποντοπόρων πλοίων. Τα πλοία αυτά δεν έφτασαν ποτέ στο λιμάνι του Πειραιά, ζημιώνοντα το ελληνικό δημόσιο κατά 267 εκατομμύρια δραχμέ από διαφυγόντου φόρου και δασμού. Σημερινά χρήματα αντιστοιχούν σε 1,75 εκατομμύρια ευρώ. Το ένταλμα σύλληψη του επιχειρηματίε δεν εκτελέστηκε. Καθώ ο Καρά διέχει στο εξωτερικό. Ο Μελσανίδης νοσηλευόταν στο Γενικό Κρατικό Νίκαια με οξύ έφραγμα του μυοκαρδίου. Με το ίδιο βούλευμα διώχθηκαν δύο τελωνική υπάλληλοι ω συνεργοί. Με δικέ του υπογραφέ βεβαίωναν του πλέτσικου ανεφοδιασμού στα 35 πλοία. Αυτοί δεν έφυγαν στο εξωτερικό και ήταν υγιεί. Οπότε προφυλακίστηκαν άμεσα. Η υπόθεση έκλεισε σύντομα. 20 χρόνια μετά. Το 2014, οι Μελισανδί και Καρά καταδικάστηκαν σε 5 χρόνια φυλάκιση ο καθένα. Η ποινή ήταν εξαγοράσιμη με 20 ευρώ ένα ημέρα. Με βάση αυτήν την απόφαση, το δημόσιο διεκδικεί ολόκληρο το ποσό που μαζί με τι προσαυξήσει πλησιάζει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. Δωροδοκία από Στο μακρινό 1980, όντα γενικό αγηγό τη ομάδα του Ιωνικού Νίκαια, ο συνόδευσε την ομάδα του στα Λιώσια. Για τον τέρμι ανόδου στη Β' Εθνική. Αντίπαλο και δική με σκορ 2-0 ήταν ο Ολυμπιακός Ολυμπιακό Λιωσίων. Την επόμενη μέρα κυκλοφόρησε η φήμη πω ο Μελισανίδης είχε δώσει 100.000 δραχμέ, περίπου 6.500 σημερινά ευρώ, σε τρίτο πρόσωπο. Σκοπό ήταν να δωροδοκίσει του ποδοσφαίρε του Ολυμπιακού Λιωσίον τα και καμπόλη. Με απόφαση του τρεμελού εφετείου Αθηνών, το 82 Μελισανίδη καταδικάστηκε σε πεντάμενη φυλάκιση για απόπειρα δωροδοκίε. Νωρίτερα, από τα πρωτοσφαιρικά όργανα, είχαν αφαιρεθεί 10 βαθμοί από τον Ιωνικό για την ίδια υπόθεση. Ξυλοδαρμό Κούγια. Ήμουν στη βουλιαγμένη σε ένα μαγαζί με δύο επιχειρηματίε. Ξαφνικά δέχτηκα μία κλειτσό στο κεφάλι μου. Έπεσα κάτω και μέχρι να συνέλθω είδα από πάνω μου αρκετά πόδια να με κλωτσούν στο πρόσωπό μου. Προσπάθησα να σηκωθώ και είδε το μελισανίδι που συνοδευόταν από τέσσερι εύσημου ανθρώπου, του συνοδού του δεν πρόλαβα να αντιδράσω. Είχα γεμίσει αίματα. Είχα ζαλιστεί από τα χτυπήματα. Του περίμεναν δύο μεγάλα τζιπ και έφυγαν τρέχοντα. Αυτά είπε ο Αλέξ Κούγια σε εκπομπή του Μέγκα σχετικά με τον ξυλοδαρμό του. Και συνέχισε. Κατά τη διάρκεια τη κατάθεσή μου, μου τηλεφώνησε ο Μελισανίδη και σε ανοιχτή ακρόαση άρχισε να με απειλεί ότι θα με σκοτώσει αν του κάνω μήνυση. Ο αστυνομικό το άκουσε. Ειδοποίησα ένα στενοφόρο και πήγα στο κάτω. Με εξέτασαν οι γιατροί Ευτυχώ δεν είχα ιστορική αιμορραγία. Αφορμή για τον ξυλοδαρμό του, σύμφωνα με τον ποινικολόγο, ήταν πω το ίδιο πρωί είχε καταθέσει στον εισαγγελέα μία ηχογραφημένη συνομιλία. Στο ηχητικό αυτό αναφέρει πω υπήρχαν αποδείξει ότι ο Μελισανίδη υποκινεί και κατά του Βαγγέλη Μαρινάκη. Συγκεκριμένα ότι τον εμπλέκει ψευδό με την υπόθεση Νουρουάν. Για τον ξυλοδαρμό Κούγια, το τριμελέ πλημμυλοειδικείο Αθηνών, καταδίκασε ομόφωνα τον Μελισανίδη σε 12 μήνε φυλάκιση δεν τον αγνωριστήκε κανένα ελαφρυντικό λόγω του βαρέτη του ποινικού μητρώου του. Εσά, ποια είναι η όψή σα. Γνωρίζετε την ιστορία του Δημήτρη Μελισανίδη? Είχατε αντιληφθεί πόσο πλούσιο και ισχυρό είναι? Ή θεωρείτε πω ο κάθε δάσκαλο οδήγηση καταλήγει φοπλιστή. Πείτε μα σχόλια. Όπω και να έχει, με το νέο έτο, μην αφήσει τον πληθωρισμό να φάει τι καταθέσει σου. Ρίξε μία ματιά στο λογαριασμό D 24. Μπορεί να κάνει τη δωρεάν εγγραφή σου μέσα σε λίγα μόνο λεπτά με την ταυτότητά σου και αλογισμό στο όνομά σου. Και ακόμα καλύτερα, θα έχει ένα μοναδικό έξτρα πόνου, αν κάνει την εγγραφή σου από το λίμμα στην περιγραφή. Ο Ιβάν Ικνάτιβιτ Τσαβίδη ξεκίνησε από φτωχό καπνεργάτη και έγινε δισεκατομμυριούχο μεγαλοεπιχειρηματίας. Μπορεί να δει την κινηματογραφική ζωή του Τσάρου του Πόντου στο αναλυτικό μα βίντεο. Είμαι ο Σίο τη Χρονιά και θα τα πούμε μέσα.